παρά τους μεγάλους όγκους νερού που έπεσαν στον αποκόρονα, η αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου άντεξε. Άντεξε για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί η αντιπεριφέρεια και η περιφέρεια Κρήτης, μετά από υποδείξεις του Δήμου αποκορώνου, προέβηκαν στον καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων και έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά και ο Δήμος αποκορώνου εκαθάρισε φρεάτια και απορροές ομβρίων, ούτως ώστε να μην είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Είχαμε μικρές έκτακτες ανάγκες, θα έλεγα, στο οδικό δίκτυο του Δήμου, μιας και έπεσαν πέτρες και χωμάτινοι όγκοι, όμως μηχανήματα του Δήμου ήδη έχουν αποκαταστήσει το οδικό δίκτυο, κυρίως στην ορεινή επαρχία του Δήμου αποκορώνου. Έχουμε όμως εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα της ΔΕΗ. Πολλά χωριά του αποκόρωνα από χθες το βράδυ έμειναν χωρίς ρεύμα. Συνεργεία της ΔΕΗ, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, προβαίνουν στον καθαρισμό και την αποξήλωση γύρω από τα κλαδιά που έχουν πέσει στο οδικό δίκτυο και προβαίνουν και στην αποκατάσταση του ρεύματος. Ήδη στα περισσότερα χωριά του αποκόρωνα έχει αποκατασταθεί το ρεύμα και απομένουν ορισμένα ακόμα, όπως είναι οι καλύβες, όπου και έχουν και πρόβλημα, θα έλεγα, υδροδότησης, μιας και δεν λειτουργεί και το αντλιοστάσιο στους αρμένους. Γενικά όμως η εικόνα του Δήμου είναι πάρα πολύ καλή.